Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 1.600.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί και 366.400 άνθρωποι που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 97.236 θάνατοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 469.000 κρούσματα της νόσου, 25.937 ασθενείς που έχουν αναρρώσει και 16.711 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.011, εκ των οποίων το 57% άνδρες. Ηλικίες 18-39 ετών είναι το 30,8%, ηλικίες 40-64 ετών το 45,2%, ηλικίες 65 και άνω 21,3%, ενώ ηλικίες 17 ετών και κάτω, τα παιδιά μας, είναι 53 μόλις περιστατικά, 2,8%. 525 κρούσματα, δηλαδή το 26,4%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 776, δηλαδή το 39%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 77 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 15 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 90 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 35.432 κλινικά δείγματα. Σχετικά με μια ερώτηση που μου απευθύνθηκε χθες για τα νοσήματα και την ανάγκη να συνεχίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες του πληθυσμού και για άλλες καταστάσεις αυτή την περίοδο του κορονοϊού, έχω να σας αναφέρω ότι σε μια μεγάλη μελέτη που αφορούσε επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο σε 55 χώρες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, καταγράφηκε ότι μόνο το 20% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζονται με τον συνήθι τρόπο, τόσο στην οξία φάση, όσο και στη φάση της αποκατάστασής τους στα νοσηλευτικά τους ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου ιού. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί καταγράφηκε ότι η έλλειψη αυτής της θεραπευτικής αντιμετώπισης, της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πιθανότητες κακών εκβάσεων και μικρότερες πιθανότητες λειτουργικής καλής έκβασης των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ιδιαίτερα με δεδομένο ότι το χρονικό παράθυρο του να διενεργήσει κανείς ενδοφλέβια θρομβόληση, η οποία διαλύει το θρόμβο του εγκεφαλικού, είναι περίπου 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ακόμα και ασθενείς με ήπια συμπτώματα που θυμίζουν εγκεφαλικό, όπως μια αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, μια δυσκολία στην ομιλία, θα πρέπει να πηγαίνουν απαιτήσεις στα νοσοκομεία άμεσα, ώστε να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τις θεραπείες που πρέπει. Αν δεν προσέλθουν στο νοσοκομείο και μείνουν σπίτι, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να επιδεθούν τα συμπτώματά τους. Και να μην πληρώνουν βέβαια τα κριτήρια για τη λήψη κατάλληλης θεραπείας όταν προσέλθουν στο νοσοκομείο σε δεύτερο χρόνο. Το ότι υπάρχει κορονοϊός δεν σημαίνει ότι δεν πάμε στο νοσοκομείο για σοβαρούς λόγους. Φυσικά και πάμε στα νοσοκομεία όταν υπάρχει σοβαρός λόγος για την υγεία μας, όπου παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μην εκτεθούμε στον κορονοϊό. Θα σας μεταφέρω σήμερα ένα απόσπασμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης που αφορά τους Ρωμά σε όλη την Ευρώπη και δόθηκε σαν ανακοίνωση επευκαιρία της Διεθνούς ημέρας των Ρωμά 8 Απριλίου, πριν δύο μέρες. Τέτοια ημέρα, λέει η ανακοίνωση, υπενθυμίζεται στις κυβερνήσεις του κόσμου η ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολλών φτωχών και περιθωριοποιημένων Ρωμά στην Ευρώπη, να ενισχυθούν τα μέτρα για καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Φέτος αυτή η έκκληση πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, καθώς οι Ρωμά σε ολόκληρη την Ευρώπη συγκαταλέγονται στις ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στην τρέχουσα πανδημία, γιατί ζουν σε υποβαθμισμένες κατοικίες και σε διαχωρισμένους οικισμούς κάποιοι από αυτούς. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό ή αποχέτευση,
το οποίο καθιστά δύσκολη την εφαρμογή κρίσιμων μέτρων υγιεινής, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Είναι επίσης δύσκολο τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και απομόνωσης να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε υπερπλήρεις κατοικίες. Άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί Ρωμά στην Ευρώπη στην παρούσα κρίση είναι η απώλεια πηγών καθημερινών εισοδημάτων, όπως βέβαια και για περισσότερους από εμάς, η μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, οι οποίες συχνά γίνονται και δυσκολότερες με τα μέτρα της απομόνωσης. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες, δυστυχώς, μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι ευάλωτη ομάδα. Τα επιλεκτικά μέτρα δεν αφορούν αυτούς, αφορούν τη διασπορά του ιού όταν εφαρμόζονται. Όλοι μαζί, οι υγειονομικοί, οι επαγγελματίες υγείας, οι διαμεσολαβητές, η πολιτική ηγεσία, οι ηγέτες της κοινότητας των ίδιων των Ρωμά και οι ίδιοι πολίτες, πρέπει να βοηθήσουμε στην ενημέρωση, τον έλεγχο, όταν αυτό απαιτείται, την παρακολούθηση της κατάστασης και την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουν να έχουν όπως έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όπως και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την επέλαση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι πάνω απ' όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Από αυτή τη θέση χαιρετώ τους συμπολίτες μας στη Λάρισα που βρεθήκαμε μαζί αυτό το μεσημέρι για την υπεύθυνη στάση τους και θα τους παρακαλέσω να συνεχίσουν να έχουν αυτή την υπεύθυνη στάση που θα βοηθήσει όλους μας να αποφύγουμε επιδημίες σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό αλλά και περαιτέρω κύκλους των επιδημιών αυτών στη χώρα μας συνολικά. Είμαστε μαζί τους και είναι μαζί μας. Τους ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.